Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Πάσας Κλειπιού και Κολοσσός Κάστρου στο μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ενωσιακό γήπεδο και εδώ ο Κτάρας που πήρε την μπάλα από τον Καψαλάκη πλασάρει στο οριζόντιο και στη συνέχεια ο Γιουργαλής στέλνει την μπάλα να περάσει out στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Στο ντέρμπι μόλις το 5ο λεπτό. Εδώ ο Κτάρας πλασάρει πάρα πολύ ωραία τον τερματοφύλακα Καρπαθάκη του Κολοσσού. Η μπάλα βρίσκει το οριζόντιο. Στη συνέχεια δεν μπορεί ο Γιωργαλής να τη στείλει στα δίχτυα, τη στέλνει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, είναι out και έτσι το 0-0 διατηρείται μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Πάσας Κλειπιού. Και πάλι μπροστά το σουτ που κάνει ο Ταγκάεφ μετά την παλιά του Καψαλάκη στο 8, διώχνει όμως ο Καρπαθάκης, κρατά ανέπαφη την εστία του. Στο 15 ο Λυριστής εκτελεί corner, εδώ υπάρχει υπόδειξη offside μετά την πρώτη κεφαλιά από τον Ραυτόπουλο, χάθηκε η ευκαιρία. Εδώ ένα γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είμαστε πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Κεφάλι το οποίο κερδίζουν οι παίχτες του Πάσας Κλειπιού. Θα ξαναδούμε εδώ το μαρκάρισμα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αυτό εδώ χρεώνει με φάουλο διαιτητή Σταμάτης Αντωνάς που είναι πολύ κοντά στη φάση. Ένα φάουλο το οποίο θα εκτελέσει ο Γιωργαλής. Ο Καρπαθάκης όμως, σωστά τοποθετημένος, δεν ευνηδιάζεται και μπλοκάρει την μπάλα. Λίγο πριν το 30 ο Γιωργαλής μπαίνει ωραία στην περιοχή, πλασάρει, στέλνει την μπάλα να περάσει out όμως από την άλλη πλευρά. Έχει σηκωθεί και η σημαία του βοηθού. Εδώ υπάρχει και μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη του Πάσας Κλειπιού, ο οποίος παίρνει και πάλι εδώ την μπάλα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, είναι το 30 λεπτό. Θα χαθεί ακόμα μια σπουδαία ευκαιρία για τον Πάσας Κλειπιού, διότι ο Γιωργαλής αστοχεί με το αριστερό πόδι. Στέλνει την μπάλα να περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Θα ξαναδούμε εδώ την παλιά που βγαίνει προς την πλάτη της άμυνας. Πέρασε η μπάλα, την πήρε ο Γιωργαλής, ξεχύνεται προς το αντίπαλα καρέ. Κάνει μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα στον αντίπαλό του. Εδώ κάνει την προσπίση και την τρίπλα στη συνέχεια, τον αδειάζει. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό πόδι και σουτάρει, όχι όμως όπως τα ήθελε και ο ίδιος, λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι περνάει η μπάλα και καταλήγει out. Στο 34ο λεπτό χάνεται μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Κολοσσό Κάστρο. Εδώ η μπαλιά που βγαίνει σε θέση φόρο, ο Ραυτόπουλος εδώ θα πλασάρει. Χάνεται η ευκαιρία, το πρώτο πλασέ το απόκρουσε ο τερματοφύλακας Καμπούρης και στη συνέχεια ο Ραυτόπουλος σε κενό τέρμα δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ υπάρχει μια φάση για την οποία ορισμένοι διαμαρτυρήθηκαν, θα την ξαναδούμε σε αργή κίνηση. Ο Γιωργαλής γλιτώνει την κίτρινη για θέατρο σε αυτή την περίπτωση, διότι δεν υπάρχει πέναλτι. Θα την ξαναδούμε τη φάση, ενώ αρχικά ο αμυντικός του Κολοσσού Κάστρου πάει να βάλει το χέρι, το τραβάει αυτόματα, δεν κάνει κάτι αντικανονικό στον Γιωργαλή, ο οποίος πέφτει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο διαιτής δεν δείχνει θέατρο, απλά αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Και εδώ έχουμε τη φάση του πρώτου τέρματος του ντέρμπι για την ομάδα του Πάσας Κλειπιού. Είναι στα δίχτυα από τον Νταγκάεφ μετά την παλιά του Οχτάρα. Και αυτό που λέμε τσαφ στο ποδόσφαιρο από τον Θεοδόρου στο 31ο λεπτό. Θα ξαναδούμε βέβαια τη φάση. Εδώ προσέξτε, ο Κτάρας κάνει την παλιά, ωραία παλιά. Ο Θεοδόρου φαίνεται να ελέγχει, όμως βάζει το λάθος πόδι στην προκειμένη περίπτωση, το αριστερό και όχι το δεξί που θα έπρεπε. Και έτσι λοιπόν η μπάλα φτάνει στον Ταγκάεφ που από εκεί δεν συγχωρεί. Νικάει τον τερματοφύλακα Καρπαθάκη και έτσι στο 31ο λεπτό η ομάδα του Πάσας Κλειπιού ανοίγει το σκορ, προηγείται με 1-0 και έχει το προβάδισμα. Αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λυριστής στο 50 εκτελεί ένα κόρνερ, μαζεύει και πάλι την μπάλα, σεντράρει προς την καρδιά της άμυνας. Ο Αγγελάκης παίρνει την κεφαλιά στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός που προσπάθησε να ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο ήταν καλύτερος ο Πάσας Κλειπιού. Εδώ ωραία κεφαλιά του Αγγελάκη, μπάλα στο αριστερό δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για να φτάσει στην ισοφάριση ο Κολοσσός στο 50. Στο 52 ο Λυριστής εκτελεί φάουλ δίπλα από το κάθετο δοκάρι, φεύγει μπάλα out, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας. Εδώ όμως ανησύχησε στο 59 πάλι από φάουλ του Λυριστή και αποκρούει με το ένα χέρι σε corner. Φτάνουμε στο 73 όπου ο Παπαβασιλείου θα πάρει την μπάλα για την ομάδα του Πάσας Κλειπιού. Κάνει αυτή τη λόμπα, δεν ευνηδιάζεται όμως ο Καρπαθάκης, αν και δεν ήταν ακριβώς στη θέση του, κατάφερε να διώξει σε κόρνερ. Και εδώ ο Κολοσσός ισοφαρίζει με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά του Λυριστής ύστερα από τη σέντρα του Αγγελάκη. Ο Λυριστής, κοιτάξτε πώς πανηγυρίζει. Αυτό το γκολ είναι το 82ο λεπτό. Η ομάδα του Κολοσσού Κάστρου βρήκε τον τρόπο να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και να πάρει τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας σε αυτό το ντέρμπι. Ωραία σέντρα και πάρα πολύ ωραία κεφαλιά από τον Μιχάλη Λυριστή που βλέπει εκτός θέσης τον τερματοφύλακα Καμπούρη και περνά την μπάλα από πάνω του προς τη γωνία. Πολύ ωραίο γκολ
από έναν έμπειρο και δεινό σκόρερ βέβαια, όπως είναι ο Μιχάλης ο Λυριστής. Έτσι γίνεται το 2-1. Ο Λυριστής και πάλι είναι μπροστά σε μια φάση εδώ όπου θα συζητηθεί, νομίζω θα την ξαναδούμε σε αργή κίνηση. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, διότι έχουν πλάτη και οι δύο παίχτες προς το φακό, οπότε δεν βλέπουμε τα πόδια του αμυνόμενου τώρα εδώ αν βρίσκουν τον Λυριστή. Εν πάση περιπτώσει, ο διαιτής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Αυτή η φάση είναι λίγο πριν το 90 και στο 92 χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Κολοσσοκάστρο. Εδώ ο Λυριστής πλασάρει, πολύ ωραίο πλασέι, μπάλα στο δοκάρι και συνέχεια υπάρχει offside. Ήταν σε θέση offside ο Τριπολίτης που έγινε κάτοχος της μπάλας. Εδώ ξανά το εξαιρετικό πλασέ του Λυριστή, σταματάει όμως στο δεξί δοκάρι του Καμπούρη και έτσι διατηρείται το 1-1 στο ενωσιακό γήπεδο.